Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Είναι ο Αλέξο Αλβανός μαζί μας. Τον έχουμε στη γραμμή εδώ στο ΠΑΟΚ 4. Αλέξη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια να πούμε. Να είσαι γερός να παίξεις σε πολύ ψηλό επίπεδο και τα επόμενα δύο χρόνια. Να βοηθήσεις και πάλι το ΠΑΟΚ, να ζήσεις μεγάλες στιγμές όπως έζησες και φέτος. Να παίζεις σε γεμάτα γήπεδα και να, έχεις και να το χαρείς. Και να παίζεις και 500 παιδιά σε ακαδημίες. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ ποιο βάζεις πρώτο στόχο από όλα όσα εμείς λέμε. Να είσαι υγιής, εννοείται. Μετά. Υγεία πρώτα απ' όλα σε όλη την ομάδα και σίγουρα το ότι παρέμεινα εδώ πάνω να πει ότι θέτουμε ξανά από την αρχή πολύ υψηλούς στόχους. Ναι. Πρόκειται να βρίσκομαι σε μια ομάδα, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, χωρίς να έχει υψηλούς στόχους, και αυτό ήταν και το ουσιαστικά αυτό που μου έκανε να μείνω, το ότι είδα κινήσεις από τη διοίκηση που πραγματικά και του χρόνου θα έχουμε μια πολύ δυνατή και αξιόλογη ομάδα. Είμαστε σίγουροι ότι για να υπογράψεις εσύ δεν αρκέστηκε σε κάποια προσωπικά θέματα. Προφανώς έχεις ενημέρωση για ό,τι σχεδιάζει γενικώς ο ΠΑΟΚ και έχεις πιστεί ότι πράγματι η στόχη είναι πολύ υψηλή. Αν θες να μας πεις, να τα μοιραστείς και μαζί μας, ακόμα καλύτερα. Σίγουρα, ναι. Το οικονομικό δεν είναι πρωταρχικός στόχος και σκοπός. Από εδώ και πέρα θέλω να κοιτάξω λίγο και την διαπλοκή μου με τις ακαδημίες και γενικά με ενδιαφέρει το κομμάτι της προπονητικής. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ αποτελεί μια ομάδα και με το brand name και με τον κόσμο που έχει στο πλευρό του, μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μεγαλουργήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και να έχει πυρήνες ακαδημιών σε όλη την πόλη. Ναι. Αυτός θα είναι ο στόχος μας. Χρειάζεται πάρα πολύ τρέξιμο, χρειάζεται πολύ οργάνωση. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι με τον καιρό και με σκληρή προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά. Ηλία, εν συντομία, τι ακριβώς έχει αποφασιστεί με τον Αλέξανδρο Λαβανό και την διοίκηση για τις ακαδημίες? Αυτό που είδα σίγουρο είναι ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ θέλει την άμεση εμπλοκή του Αλέξου του Αλβανού, θέλει την υπογραφή του, θέλει την εμπειρία του, θέλει τη γνώση που έχει αποκτήσει με όλα αυτά που έχει ζήσει τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, ώστε να στηθούν ακαδημίες που πραγματικά θα λειτουργήσουν ως ένα πρότυπο για τα δεδομένα του ελληνικού handball. Δεν είναι μόνο να φέρεις περισσότερα παιδιά, θες να φέρεις παιδιά τα οποία θα μαθαίνουν σωστά το handball, θα το αγαπάνε, θα τους το δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ήταν παιδάκι κοιμόταν με την μπάλα του handball δίπλα στο μαξιλάρι του. Δεν ξέρω, Αλέξη, ακόμα και αν το κάνεις αυτό το πράγμα, που και που. Την έχω παραδώσει στο γιο μου τώρα. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Σε συνεργασία λοιπόν με το team των Ακαδημιών αλλά και με το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, γιατί να πούμε ότι και ο Νίκος ο Γεωργιάδης συνεχίζει στην ομάδα. Δίνεις και την είδηση. Και ανακοίνωση σήμερα ανάλογη. Θα στηθεί κάτι από την αρχή, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα είναι όμως κάτι αυτόνομο. Θα γίνουν ανάλογα κινήσεις σε θέματα marketing, σε θέματα επικοινωνίας. Θα προσπαθήσουν να κάνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάθε αγώνα να είναι μια γιορτή, να αποτελεί πόλο έλξης για όλο τον κόσμο. Γενικά υπάρχει διάθεση να στηθεί κάτι πάρα πολύ καλό σε βάσεις που θα επιτρέψουν στον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια να κάνει το βήμα παραπάνω. Το βήμα παραπάνω είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι οι πορείες στην Ευρώπη. Μόνο ο ΠΑΟΚ από την Ελλάδα μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο handball, γιατί έχει το μεγάλο γήπεδο και έχει και το brand name που το επιτρέπει να αντέχει στους καιρούς που ζούμε. Πότε θα είμαστε σε θέση δηλαδή, να πάρω εγώ το παιδί μου, αν εμφανιστεί μια Ουκρανίδα στο χέρι κάτι, το παιδί, ωραία, για να το πάω στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ? Από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Βέβαια. Μα ήδη υπάρχουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ήδη λειτουργούν. Ναι, φίλε, εγώ είμαι, θέλω ο Αλβανός να κάνει το παιδί μου προπόνηση, πώς το λένε, και να κατευθύνει το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είμαι τέτοιος. Ναι. Καταλάβες. Από το Σεπτέμβριο. Ωραία. Για τον Αλέξο Αλβανό να πούμε ότι έδειξε πόσο επαγγελματικά λειτουργεί και καθόλου τυχοδιοκτικά.
Ο Αλέξης είχε προτάσεις και με διπλάσια χρήματα. Είχε πάρα πολύ καλές προσφορές στα χέρια του. Προτίμησε αυτό, το να δουλέψει σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει προοπτικές και δεν έχει ταβάνι. Και αυτό δείχνει και τη σοβαρότητα των προθέσεών του. Και από την άλλη πλευρά δείχνει βέβαια και τη διάθεση που έδειξε ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν αρκέστηκε στον Ντάμπλ ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε. Στον ΠΑΟΚ έχουν πιστεί ότι πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω. Αλέξη, τι πιστεύεις, τι αισιοδοξείς να δούμε του χρόνου από την ομάδα του ΠΑΟΚ? Τώρα που είσαι σίγουρα, στο απόγειο, γιατί... Σίγουρα έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και οι άλλες ομάδες. Έχουμε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θεωρώ, την επόμενη χρονιά με 6-7, ίσως και 8 πολύ αξιόλογες ομάδες. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι αυτό. Βέβαια και εμείς έχουμε κρατήσει όλο τον κορμό που είχαμε και πέρσι, όλοι σχεδόν έχουν υπογράψει. Και θα υπάρξουν και δύο μεταγραφές, Αλέξη, να το πούμε και αυτό. Ναι. Ωραία, θα υπάρξουν και νέα πρόσωπα στην ομάδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί από πέρσι, ακόμα πιο δυνατοί από πέρσι. Η ομάδα έχει πάρει τις βάσεις, έχει τεθεί, έχει δουλέψει ένα χρόνο μαζί, οπότε προστεί και ένα ή δύο παιδιών θα αφομοιωθούν πολύ γρήγορα και τα παιδιά και θα προσαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα, πάντα είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, να πηγαίνει για πρωταθλήματα, για τίτλους και ευελπιστούμε ότι και του χρόνου θα κατακτήσουμε τίτλους. Αλέξη, ελβελπιστής... Με το συνδυασμό βέβαια ότι θα αποφέρει στην συμμετοχή μας σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου, μια που δεν το καταφέραμε φέτος. Αυτό παράπονο ήταν, είναι ξεκάθαρο. Ήταν παράπονο γενικά όλων των παιδιών, αλλά... Ωραία, το είπες στους δικούντες, τι σου είπαν, τι απάντησαν? Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη καιρή, ήταν ουσιαστικά έπρεπε να οργανωθεί πολύ πιο νωρίς, δυστυχώς δεν είχαμε τις βάσεις για να οργανωθεί πιο νωρίς ώστε να έχουμε και τους χορηγούς που να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Προτίμησαν να κρατήσουν την ομάδα χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα και της φετινής χρονιάς. Βέβαια, άμα κοιτάξουμε από τώρα ότι πιθανότατα ο ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει του χρόνου σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πρέπει να το δούμε από τώρα ώστε να προσεγγίσουμε ανάλογα και χορηγούς που να χρηματοδοτήσουν αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Αισιοδοξείς ότι αυτή η εικόνα και η τελευταία γεύση, ό,τι έγινε στο πιο μεγάλο μάτς που έχετε πει, ίσως και της ιστορίας του αθλήματος, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να φέρει πιο πολύ κόσμο, μπορεί να φέρει πιο πολλά παιδιά στο άθλημα? Σίγουρα, δεν είναι λίγα τα παιδιά και λίγοι οι γονείς που με έχουν πιάσει και λένε πού μπορούμε να στείλουμε το παιδί μας, πώς μπορούμε να κάνουμε ακαδημίες, πώς δουλεύουν οι ακαδημίες, πού βρίσκονται και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη επίχυση, πόσο μάλλον σε μια τέτοια ομάδα με το brand name του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στα έπακρα. Ηλία, ποιες μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ, μια και δείχνεις σιγουριά, Θα πάρει έναν εξτρέμ διεθνή και θα πάρει και έναν τερματοφύλακα πάρα πάρα πολύ καλό. Έλληνες. Έλληνες. Και για δείτε τα ονόματα, τρέπεσαι. Πόσο εξτρέμ έχει δηλαδή διεθνής? Έχει πολλούς. Έχει πολλούς, δηλαδή άμα κάτσω και κάνω 5 τηλέφωνα τώρα, δεν μάθω ποιον εξτρέμ θα πάρουμε. Όχι. Όχι. Τι στοίχημα βάζεις? Βάζουμε δύο μισθούς σου. Περίμενε, γιατί άλλος έβαζε στοιχήματα. Τι? Και άλλος έβαζε στοιχήματα και τα έχει χάσει. Εγώ έβαλα μαζί σου στοίχημα και έχω χάσει? Όχι, για άλλον λέω που μιλάει μαζί μας τώρα. Για μένα λέει. Έβαζε στοίχημα ότι θα φύγεις? Όχι εγώ προσωπικά, ένα συμπαίκτης μου, αλλά τελικά έμεινε. Για τον Κοκκόνη λοιπόν λέτε. Για λέγετε τι γίνεται με τον Κοκκόνη τώρα. Ο Κοκκόνης συνεχίζει κανονικά. Να πούμε ότι σήμερα τα δυο τα παιδιά και ο Αλέξης και ο Νίκος ο Κοκκόνης θα βρεθούν στην γιορτή της Ομοσπονδίας. Είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος σήμερα. Ο Αλέξης θα βραβευτεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης της περσινής χρονιάς και καλύτερος αριστερόχειρας περιφερειακός, δεξιός ίντερ δηλαδή. Ενώ ο Νίκος ο Κοκκόνης θα βραβευτεί ως ο καλύτερος πίβοτ του περσινού πρωταθλήματος. Και ο Νίκος ο Γεωργιάδης θα βραβευτεί ως ο καλύτερος προπονητής. Double, οπότε λοιπόν οι τρεις τους στο Μουσείο της Ακρόπολης θα βρεθούν
σήμερα, θα ανταμώσουν, θα τα πούνε. Θα ανταμώσουν ανάμεσα σε Καλαματιανούς, πρώην συγγενείς, όχι συγγενείς του Αντώνη Σαμαρά που τους έβαλε εκεί πέρα. Ναι, μπράβο. Οκ, καταλάβαμε το επονόμενο, Ηλία Τάτανα. Εντάξει, ακούστηκε. Αλέξη, πότε ξεκινά, ναι, πες Ηλία, πες Ηλία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπεις σήμερα για την πρεμιέρα, συγκλήρωση. Ξάνθη. Τι προβλέπω, νομίζω εκτός έδρας δικαία. Εκτός έδρας δικαία. Ο δικαίας είναι εκείνο η αγαπημένη μου ομάδα, όχι. Ναι. Ο δικέφαλος αστέρας, έλα Παναγιά μου. Δεν τους έχετε πει να αλλάξουν αυτό το όνομα, παιδιά, δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Δηλαδή δεν έχει κεφάλι το αστέρι, ξεκινάμε από τα βασικά. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Έχει έναν δικέφαλο αετό μέσα σε ένα αστέρι. Δεν μπορεί, ρε Ηλία, πες το στους ανθρώπους, ναι, αγόρι μου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ναι. Ναι, είπαμε, είναι σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι Πικάσο, δεν είναι hardball. Αλέξη, να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Να ξεκινήσει νωρίς, 3 Αυγούστου, ό,τι προλάβει να κάνει από μπάνιο ο Αλέξης Αλβανός, σας πάει να τα κάνει. Ναι. Νωρίς, γιατί ξεκινάει και πιο νωρίς το πρωτάθλημα φέτος, ξεκινάει τις 17 του μήνα. Το πρωτάθλημα το οποίο θα είναι και πιο προβεβλημένο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΕΡΤ, η οποία λογικά θα κλείσει, μπορεί να ανακοινωθεί και αυτή σήμερα. Ωραία. Αυτό είναι και μια πλέον λιγότερη δικαιολογία για το τμήμα και την ανέβρεση χορηγών, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Γιατί έτσι είναι δουλεύει το πράγμα. Απλό για την ανέβρεση χορηγών. Ναι, επειδή στον ΑΣΥΓΜΑ γενικά εμείς έχουμε ένα παράπονο σε επίπεδο συμφωνιών, χορηγιών, δηλαδή έχει ελάχιστα σε αυτά που θα μπορούσε να έχει. Και πολλές φορές σε κουβέντες που είχαμε υπήρχε η πρόφαση της τηλεόρασης, πλέον δεν υπάρχει αυτή, εντάξει. Αλέξη, και πάλι συγχαρητήρια. Να είσαι γερός και να εκπληρωθούν όλα τα όνειρα που έχεις και για φέτος. Να είσαι καλά, Αλέξη. Να είσαι καλά.